Καλησπέρα από το ΣΕΦ. Το EuroCup είναι για ακόμη μια χρονιά στη Media Day του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τη σεζόν 2023-2024. Είμαι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, δίπλα έχω τον Κώστα Παπανικολάου. Κώστα, καλησπέρα, ευχαριστούμε. Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας. Καινούργια σεζόν, καινούργια ομάδα, φιλοσοφία ίδια. Σίγουρα ίδια, κάτι πετυχημένο δεν τα αλλάζεις και η φιλοσοφία του coach τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι κάτι την ομάδα σε μια καλή πορεία, σε μια πετυχημένη πορεία, οπότε πάνω σε αυτό θα στηριχτούμε. Πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα που είναι στο top επίπεδο να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο και σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και θα βάλω εγώ στην εξίσωση και μετά από μια σεζόν που έχουν φύγει δύο πολύ κομβικοί παίχτες? Κοίταξε, σίγουρα η προηγούμενη χρονιά δεν μπορεί να προδικάσει την επόμενη. Κάθε φορά που ξεκινάς από το μηδέν. Όσες αλλαγές να έχεις, ό,τι και να γίνει, ξεκινάς από το μηδέν, αλλά πάντα με γνώμονα το να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Σίγουρα υπήρξαν αλλαγές στο ρόστερ, φύγανε δύο παιδιά τα οποία ήταν σημαντικοί και κομβικοί για το ρόστερ της ομάδας, αλλά από εκεί και πέρα καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο τους ώστε να κρατήσουμε τον Ολυμπιακό ψηλά. Επέστρεψες με νέο συμβόλαιο, δεδομένο για πάρα πολλούς, αλλά επειδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα δεδομένο σύγχρονο αθλητισμό, θέλω τη δική σου πλευρά. Ήταν τόσο εύκολο όσο φαινομενικά μπορεί να βγει και εν τέλει? Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει μια καλή επικοινωνία με τους προέδρους, με τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Μπορούμε να συζητήσουμε πιο ανοιχτά και πιο ξεκάθαρα για πράγματα, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Σίγουρα όλα αυτά λειτουργούν ευεργετικά και βοηθούν στο οι δύο πλευρές να έρθουν πιο κοντά. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που και εγώ είμαι ευχαριστημένος και με την ομάδα και με τη συμπεριφορά που νιώθω ότι έχω μες στην ομάδα, δεν είδα το λόγο να χρειαστεί να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες ή κάτι να αλλάξει. Σε αυτό το γήπεδο πριν λίγες μέρες αποθεώθηκε ο Βασίλης Πανούλης, αποθεώθηκε ο Γιώργος Πρίδεζης, αποθεώθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου. Πώς νιώθεις που είσαι σε ένα κλαμπ, κλειστό θα έλεγα, κλαμπ παιχτών που έχουν αυτή την αναγνώριση από τους φιλάθλους, από την ομάδα και από το σύλλογο γενικότερα, θα σας πω εγώ? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το συζητώ για τη τιμή και μόνο το να είσαι αρχηγός και άσε την αναγνώριση και όλα αυτά, το να είσαι αρχηγός στο μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα και ένα από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ τιμητικό και λέει πολλά. Δεν υπάρχουν λόγια. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνέπεσα σίγουρα στην καριέρα μου αυτά τα δύο παιδιά, με τον Βασίλη και τον Γιώργο. Ζήσαμε πάρα πολλές στιγμές μαζί και είμαι τυχερός όχι για τις στιγμές που ζήσαμε, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες κτλ., αλλά στο ότι μπορώ να τους αποκαλώ φίλους, γιατί δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε μια σχέση η οποία μετράει πιο πολύ από οτιδήποτε αγωνιστικό. Να ρωτήσω για το στόχο της νέας σεζόν, ή θα είναι? Εντάξει, ο στόχος είναι πολύ κλισέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να παλεύει, καταδικασμένος εισαγωγικά να παλεύει για το καλύτερο δυνατό. Ό,τι τίτλος υπάρχει μπροστά μας, είναι υποχρέωσή μας να τον κυνηγήσουμε, γιατί αυτό έχει μάθει να κάνει αυτή η ομάδα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι το κατάλληλο άτομο για να την κάνω είναι και προσωπική απορία. Πριν λίγο καιρό είχες μιλήσει ανοιχτά για το όσα έχει περάσει και φέτος η Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Δυστυχώς έχουμε μεσολαβήσει και κάποιες καταστροφικές πλημμύρες. Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα οι αθλητές να μιλήσουν περισσότερο για κοινωνικά θέματα, να εκφράσουν προβληματισμούς, ιδέες, σκέψεις, όπως γίνεται στην Αμερική? Γιατί στο τέλος όλοι οι πολίτες της ίδιας χώρας είμαστε. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Απλά επειδή το είπα και τότε στις Φιλιππίνες, η ουσία δεν είναι το να μιλήσουμε. Η ουσία δεν είναι το να πει ο καθένας ό,τι έχει να πει, σωστό, λάθος, παράξενο, μη παράξενο, οτιδήποτε. Δεν είναι αυτή η ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι να υπάρξει λύση, να δοθεί λύση σε αυτό το πράγμα. Γιατί όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, μεσολάβησαν και άλλα πράγματα στο μεσοδιάστημα. Η ουσία είναι να μην βλέπουμε τέτοια προβλήματα ή τουλάχιστον να μην τα βλέπουμε στο βαθμό που τα βλέπουμε σήμερα. Τι να σου πω, το να μιλήσουμε και να πούμε, είπα και τότε ότι τα λόγια είναι εύκολα και τα λόγια τα λέμε όλοι και μπορούμε να τα κάνουμε, να τα αριοποιήσουμε και να τα φτιάξουμε να ακούγονται όσο πιο όμορφα και να όσο νιώθει ο καθένας ότι μπορεί να ευαισθητοποιηθεί. Το θέμα είναι να γίνουν πράξη και να γίνουν ουσία. Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Υγεία έχουμε. Να είστε καλά.